Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα υπέροχο σχέδιο για το πάκι μπλούζα. Πλέχετε πάρα πολύ απλά ή το αφήνετε έτσι σκέτο και το κάνετε το πάκι και από κάτω βάζετε κρόσια ή το συνεχίζετε σε στυλ μπλούζας. Θα σας έχω και τις δύο παραλλαγές μαζί. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσια, εγώ έχω φτιάξει τα δύο τετράγωνα και το τριγωνό μου. Είναι το ένα μέρος. Θα χρειαστεί να φτιάξουμε άλλα τρία τρίγωνα και άλλα δύο τετράγωνα ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το τοπάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο και πλέκεται και γρήγορα. Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το τρίγωνο, γιατί πάντα να ξέρετε ότι αρχινάμε από το τρίγωνο και μετά πάμε στα τετράγωνα για να τα ενώσουμε. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχετε 1, 2, 3, 4 τρίγωνα έτοιμα πριν κάνετε τα τετράγωνά σας για να γίνει ένωση. Πάμε να αρχίσουμε το τρίγωνό μας. Θα πάρετε την κλωστή που δουλεύετε. Καλό είναι να συμβουλεύεστε τα καταστήματα που πουλάνε νήματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν άνετα. Και με το αντίστοιχο βελονάκι θα πάρετε, όπως σας είπα, την κλωστή γύρω από το δάχτυλό σας. Θα σας κάνετε ένα κύκλο. Θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα τραβήξετε την κλωστή σας και με την άλλη θα τραβήξετε τη μικρή κλωστή ώστε να σχηματιστεί ο κόμπος. Τώρα, εφόσον κάναμε τον κόμπο, θα πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Τώρα, 1 αλυσίδα, θα μπαίνω μέσα στον κύκλο, θα τραβάω την κλωστή μου και θα κάνω 6 άριστα. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Έχω κάνει τα 6 άριχτα. Θα γυρίσω τον πλεκτό μου και θα πάω να κάνω 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5 και 1, 6. Θα πάρω κλωστή, θα πάω ακριβώς εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ανάμεσα στα άριστα. Υπάρχει μια τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ποδαράκι. Συνολικά θα πρέπει να έχουμε 6 ποδαράκια. Έχω κάνει τα 3, 1, 2, 3, θα πάω να κάνουμε και τα άλλα 3. Συγγνώμη κορίτσα, 7 είναι τα ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω και το τελευταίο μου, θα έχω 7 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρυπίτσες. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου, ώστε να πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3 και άλλες 3 ακόμα, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω πάλι, θα κλείσω την πρώτη μου θηλιά. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κλείσω πάλι την πρώτη μου θηλιά. Τώρα έχω 4 θηλιές πάνω στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου μαζί. Συνεχίζω με 3 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω το ίδιο. Κάνοντας ένα ποδαράκι, κλείνοντας πάντα την πρώτη μου θηλιά. Παίρνω κλωστή, μπαίνω μέσα, τραβάω, κλείνω και εδώ πρώτη θηλιά. Παίρνω κλωστή, μέσα, τραβάω, κλείνω και εδώ την πρώτη μου θηλιά. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή. Με τον ίδιο τρόπο θα μπω και εδώ και θα κάνω τα 3 μου ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλο τώρα. Έκλεισα την πρώτη μου θηλιά, πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και στη συνέχεια 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα
και θα κάνω ό,τι έκανα σε αυτό μου το σημείο, θα το κάνω μέχρι να τελειώσω εδώ και θα σας πω πώς θα κλείσω τη σειρά μου. Λοιπόν, κορίτσια, έχω κάνει τα τρία μου ποδαράκια, έχω κλείσει μόνο την πρώτη μου θηλιά από τα τρία μου ποδαράκια, θα πάρω και θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Μία, δύο λυσίδες, δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, βλέπετε, το κάνω κυκλικά. Όπως κάνουμε με τον κύκλο, γύρω-γύρω. Θα πάω εδώ επάνω, ένα, δύο, τρία, την τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, ώστε να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου. Πάμε να κάνουμε πάλι 6 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή. Εδώ με στην τρυπίτσα θα πάω να κάνω 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και άλλο ένα 4. Έχω κάνει τα 4 μου ποδαράκια. Στη συνέχεια, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω τις 2 μου θηλιές με ένα άριστο, συνεχίζω να κάνω 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πω σε αυτό το σημείο και θα κάνω 4 ποδαράκια, 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. 5 αλυσίδες αυτή τη φορά. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα εδώ. Θα μπω και θα κάνω 4 ποδαράκια. Με λίγα λόγια, κόρτσα, ό,τι κάναμε σε αυτή μας τη μεριά θα το κάνουμε και από εδώ. Και όταν κοντεύω να το τελειώσω θα σας πω πώς το κλείνω. Βλέπετε, τώρα 2 αλυσίδες. Πάλι 2 φορές το βελονάκι μου κυκλικά, 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, πατάω, τραβάω, κλείνω πρώτη θηλιά, παίρνω κλωστή, κλείνω τη δεύτερη θηλιά, παίρνω κλωστή, κλείνω και την τρίτη. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, ώστε να πάω να κάνω πάλι 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή, μέσα εδώ στην τρυπίτσα θα κάνω 3 ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Συνεχίζω τώρα να παίρνω κλωστή και θα κάνω από ένα ποδαράκι πάνω στα 4 μου ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και ένα, τέσσερα. Έχω κάνει τα 4 μου ποδαράκια. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και 1, 2, 3 στη μέση θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω ένα ποδαράκι, 1 αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναπατήσω ώστε να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Με αυτό τον τρόπο, κορίτσα, βλέπετε, σχημάτισα ένα V. Συνεχίζω με τις 3 μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω ακριβώς εδώ και θα κάνω ό,τι έκανα εδώ δηλαδή, θα το κάνω και εδώ. Δηλαδή θα κάνω τα 4 μου ποδαράκια, ένα στο καθένα. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα εδώ, θα κάνω τα άλλα μου 3 ποδαράκια. 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι. Θα κάνω ό,τι έκανα από αυτό το σημείο μέχρι εδώ, θα το κάνω και στην αντίθετη και όταν φτάσω σε αυτό το σημείο θα σας πω πώς θα κλείσω.